μέρος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη. Έφτασαν τα Χριστούγεννα, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου. Ευρισκόμεθα σε απόσταση αναπνοής από τη Μητρόπολη των Εορτών και καθώς προεορτάζομεν Χριστού τα γενέθλια, η ψυχή μας κυρτά και χαίρεται και αγάλεται, καθώς και η κτήση και η ατμόσφαιρα έχει λάβει εορταστική όψη και όλα περιμένουν και περιμένουμε το Χριστό μας. Πηγαίνουμε από πριν στην Αγία Φάτνη, την παρατηρούμε, τη στρώνουμε νοερά και πνευματικά για να ανακληθεί εκεί ο Σωτήρ του κόσμου, ο φιλάνθρωπος Χριστός μας, ο ενανθρωπίσας Θεός, το πεδίο των νέων. Και ευτυχώς που έχουμε αυτή τη μεγάλη χαρά, αυτή τη μεγάλη προσδοκία, αυτή την ανίποτη θα λέγαμε αναμονή. Και πραγματικά βγαίνοντας έξω βλέπουμε όλους τους αδελφούς και όλους τους ανθρώπους και την κάθε πνοή να κοιτάζει κάπου και να περιμένει κάτι, να θέλει να δει κάτι το ανεπανάληπτο και το μοναδικό και να περιμένει το κάτι άλλο και την άκρα ευτυχία. Όλα τα γύρω αυτό τονίζουν σε τελευταία ανάληψη, σε τελευταία ανάλυση, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σπουδαίο, να ζητάμε όλοι και όλα το φιλάνθρωπο Χριστό μας, το πεδίο των νέων, το δικό μας άνθρωπο και θεάνθρωπο και τον καταδικό μας. Και η ψυχή μας, όπως προείπαμε, πανηγυρίζει και εφραίνεται και χαίρεται και συνοδοιπορεί μαζί με την Αγία Οικογένεια για τη Βηθλεέμ και για το Σπήλαιον το Άγιον. Και καθώς συνοδοιπορεί, δοξολογεί και ευχαριστεί και νιώθει άφατη χαρά στα σπλάχνα και στο είναι της. Είναι η χαρά του Χριστού μας, είναι η χαρά του κόσμου, είναι η χαρά της σωτηρίας, είναι η χαρά των αγγέλων, είναι η χαρά των αγαθών ποιμένων, είναι η χαρά των σοφών μάγων, είναι εξαιρέτως η χαρά της Παναγίας που η Παρθένος έτε και Θεόν εν ανθρωπίσαντα. Είναι η χαρά του προστάτου αυτής, Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος, του προστάτου και φύλακος και της Παρθένου Μαριάμ και του βρέφους Ιησού Χριστού του Κυρίου μας του ενανθρωπίσαντος. Είναι η χαρά που βγαίνει και από την άλλη πλάση, όπου εφραίνονται οι δίκαιοι καθώς αισθάνονται και πληροφορούνται πως ήλθε στον κόσμο ο λυτρωτής αυτού, η προσδοκία των εθνών, η πάντων χαρά, Χριστός, η ζωή, το φως και η Ανάσταση του κόσμου. Εφραίνονται οι δίκαιοι, αγάλλονται οι ουρανοί, σκυρτούν τα όρη και πάσα πνοή ενή και δοξάζει τον γεννηθέντα βασιλέα. Πηγαίνουμε κι εμείς στο ταπεινό σπήλαιο. Τι έχει μέσα? Σχεδόν τίποτε. Τι ευτελέστερο σπηλαίου, τι ταπεινότερον φάτνης θα ακούσουμε στον όρθρο της Αγίας και Μεγάλης ημέρας των Χριστουγέννων στη λεγόμενη υπακοή. Τι ευτελέστερο σπηλαίου. Το σπήλαιο εξευτελίζει, θα λέγαμε κατά κάποιον τρόπο αναγωγικά, εξευτελίζει τον πολιτισμό μας, τους καθοπρεπισμούς μας
και ό,τι άλλο μάταιο και ψεύτικο, γιατί έχει γίνει ο πολιτισμός μας πηγή δυστυχίας και καθώς η διαφήμιση κατέστη επιστήμη, προσπαθούν να μας πείσουν να τα πάρουμε όλα, να τα έχουμε όλα, να γεμίσουμε το σπίτι μας και το φτωχικό μας με όλα και στο τέλος να κουνείς και λίγο ο φιλάνθρωπος, να πέσουν και πάνω μας και να μας πλακώσουν και να αφανιστούμε από τα ψώνια μας. Ψώνια και εμείς πολλές φορές όντες στη σκέψη και στο διαλογισμό μας. Έτσι είναι. Ευτέλεια, δηλαδή λιτότης. Τα απαραίτητα και μόνον. Σιγά σιγά όμως, εκείνοι που μας κυβερνούν και οι άλλοι απ' έξω θα μας κρεμάσουν στο ψωμάκι και πάνε τότε τα ψώνια και πάνε και τα οψώνια και πάνε και τα υπόλοιπα και άμα έχουμε ψωμάκι και τρώμε και μια τρυπούλα να μένουμε και ένα ρουχαλάκι πάνω μας, θα είμαι ευτυχής. Να σας πω, αυτό είναι το καλύτερο. Χωρίς να το καταλαβαίνουν εκείνοι που κάνουν αυτά και έχουν ευθύνη φυσικά, μεγάλη ευθύνη και μεγαλύτερη εμείς που τους φέρνουμε κάθε φορά στην εξουσία, χωρίς να το καταλαβαίνουν όμως και αυτοί, μας κάνουν φτωχούς. Μας κάνουν φτωχούς. Μας κάνουν λιτοδίαιτους. Μας κάνουν δωρικούς. Μας φέρουν στο μέτρο. Γιατί ο Έλληνας είναι απρόβλεπτος και ούτε μέτρο έχετε τίποτα. Άρα με τον βαρέσει χάρη, γίνεται ο καλύτερος από όλους. Γίνεται ο καλύτερος από όλους. Ευτελές λοιπόν το σπήλαιον. Ευτελές. Είχε τη σκεπή, τη φυσική του σκεπή και κάποιους χώρους για τα ζωντανά, έλα και για ανθρώπους. Και εκεί διάλεξε ο φιλάνθρωπος να γεννηθεί. Εκείνος που είπε αργότερα πως δεν έχει που την κεφαλήν κλείνει, παρότι είναι ο δημιουργός, ο διούτα πάντα εγένετο και ο αναδημιουργός του κόσμου, του σύμπαντος κόσμου. Παρά τα αυτά ήλθε στη γη φτωχός για να μας δείξει σύν της άλλης και ένα πολύ σημαντικό πράγμα και μια μεγάλη αλήθεια που δυστυχώς οι περισσότεροι ξεχνάμε, ότι εδώ είμαι θα περαστική. Φεύγομαι τόσο γρήγορα σαν τα διαβατάρικα πουλιά και μετά δεν βρίσκεται ούτε ο τόπος που ήμεθα. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Φεύγομαι κι όμως κολλάμε πολλές φορές επάνω στη γη, επάνω στα χρήματα, επάνω στις θέσεις, επάνω στις όποιες ειδονές αυτού του κόσμου και νομίζουμε οι καημένοι πως θα ζήσουμε 1000 χρόνια και πως θα πάρουμε μαζί μας αυτά που μας έδωσε ο Θεός, τα λίγα ή τα πολλά. Μας διδάσκει ο Χριστός πως εδώ είμαστε περαστικοί. Σκιάς όναρα άνθρωπος, έλεγε ο ποιητής των Φηβών Πίνδαρος. Δεν είναι καν ούτε ίσκιος, είναι ίσκιος ονείρου. Αυτό σημαίνει όναρ. Ίσκιος ονείρου άνθρωπος και εν εικόνη διαπορεύεται και ματαιώτης ματαιωτήτων. Αυτό είναι ο άνθρωπος και ήλθε ο φιλάνθρωπος να μας το διδάξει. Μην κολλάμε στη γη, μην κολλάμε στα αγαθά. Ας κολλάμε σε εκείνον που είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτης, ο κεκριμένος θησαυρός, που είναι το α και το ω της ζωής και της ψυχής μας, η αρχή και το τέλος, η πρώτη και η στερνή μας αγάπη. Ας κολλάμε εκεί κάτω, εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβεται η δεξιά σου. Και ας μας εχμαλωτίζει η αγάπη και η λατρεία εκείνου, όπως τους εχμαλώτησε τους μάγους και τους αγαθούς ποιμένας, και ήλθαν σπεύσαντες οι ποιμένες και οι μάγοι απανατολών να προσκυνήσουν τον τεχθέντα βασιλέα. Και το έφραν οι μάγοι χρυσών και λίβαρων και σμύρναν για να δείξουν ότι κάθε χρυσός, κάθε χρήμα, κάθε ομορφιά, κάθε πλούτος ανήκει στο Χριστό μας. Είναι δώρα εκείνου. Από εκείνον τα παίρνουμε και σε αυτόν τα πηγαίνουμε. Και αυτά μας παραπέμπουν σε εκείνον. Και όταν κανείς έχει χρυσή καρδιά και μεγάλη αγάπη για τον Χριστό και λατρεία, τα έχει όλα. Και ας μην έχει τίποτε. Και τα έχει όλα γιατί έχει εκείνον ο οποίος τα έφτιαξε όλα και μας τα προσφέρει όλα. Γι' αυτό
και τίποτα να μην έχει κανείς. Όταν έχει το Χριστό μας τα έχει όλα. Και όπου να μένει, έστω και στο ξενοδοχείο των αστέρων, οπουδήποτε, είναι στο σπίτι του πατέρα του. Είναι στο κατάλημα του αδελφού του του Χριστού. Είναι στα έργα των χειρών του Κυρίου. Και νιώθει οικία. Νιώθει στο σπίτι του. Ακριβώς στο σπίτι του. Όπου να πάει. Όπως είπαμε και προχθές, και στον ουρανό και στη γη και στη θάλασσα και στην έρημο και στις πολύβοες πόλεις και στις ακυβέρνητες πολιτείες, οπουδήποτε να πάει, αισθάνεται το δημιουργό του και ξέρει πως όλα αυτά είναι έργα των χειρών του, συν τα έργα των χειρών ανθρώπων, είναι έργα των χειρών του Κυρίου και νιώθει οικία. Κάποτε ένας διαβάτης έκαμε λάθος στο δρόμο και πήγε σε ένα βουνό και έφτασε σε μια μεγάλη ερημιά και εκεί νύχτωσε και δεν είχε τι να κάνει, δεν ήξερε πού να πάει, έπεσε σκοτάδι βαθύ και φέγγος πουθενά, και τότε πήγε κάτω από ένα βράχο, σταύρωσε και ξάπλωσε. «Χριστέ μου», λέει, «και εδώ σπίτι δικό σου είναι και εσύ εδώ ευρίσκεσαι, σημά μου». Και κοιμήθηκε σαν παιδάκι στην αγκάλη του Χριστού. Εκεί στην ερημιά τη φοβερή που ούρλιαζαν οι λύκοι και τα τσακάλια και που εμένουν τα στοιχεία της φύσεως και τόνα και τ' άλλο, και ο διαλογισμός δουλεύει καμιά φορά στραβά και ανάποδα, πως χάθηκαν όλα και θα μας φάει το θηρίο και τι θα γίνουμε και πού θα πάμε και τόνα και τ' άλλο. Και την άλλη μέρα τον ξύπνησε ο ήλιος που είχε ανεβεί και έλαμπε, τον θόπευσε στο πρόσωπό του και εκείνο σηκώθηκε. Είχε περάσει την καλύτερη νύχτα της ζωής του. Ευχαρίστησε τον ποιητή του ηλίου, τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Χριστό μας, και ύστερα βρήκε το δρόμο του και πήγε στο καλύβι του το φτωχικό. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη στο Χριστό μας. Αυτή είναι η Άγια Πίστη της Εκκλησίας μας. Αυτό είναι το μεγαλείο της Ορθοδοξίας μας. Εμπιστευόμεθα τον Κύριο και αφινόμεθα στα χέρια Του. Όπου κι αν βρεθούμε, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Τον ενούμε, τον ευλογούμε και τον ευχαριστούμε και είμαστε ήσυχοι. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Γερόντας Γαβριηλίας πως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε στην Αγγλία. Και εκεί ήταν σε ένα ξενοδοχείο και καθώς ευοβάλιζαν οι νεογότθοι, οι άλλοι έτρεξαν στα καταφύγια, έτρεξαν παντού. Εκείνη κάθισε στη θέση της, χρειάζεται πίστη αυτό βέβαια μεγάλη, και την είχε γερόνισε και να έχουμε και την ευχή της. Είπε, «Θεέ μου, αν θες να πάω από βόμβα, ας πάω, έτσι κι αλλιώς στα χεράκια σου θα έλθω». Και δεν χτύπησε καμία βόμβα. Εμείς όμως να κρυβόμαστε, γιατί δεν έχουμε την πίστη της γερόνισσας. Όσοι την έχουμε, χαρά σε εμάς. Όσοι δεν την έχουμε, ας κρυβόμαστε με την ευχούλα της και την ευχή του Χριστού και της Παναγιάς και των Αγίων, για να γλιτώνουμε, για να γλιτώνουμε. Έτσι λοιπόν, το σπήλαιον ή το ευτελές. Ευτελές. Είχε λιτότητα. Ήταν μια σκεπή. Ένα οίκημα. Φυσικό οίκημα. Και μέσα εκεί μπορούσαν να ζήσουν τα ζώα και, όπως είπαμε και λίγο πριν, άντε και οι άνθρωποι. Όμως εκεί εγεννήθηκε ο πάντων βασιλεύς, η χαρά του κόσμου, ο σωτήρ του κόσμου, το μόνον κενόν υπό τον ήλιον, όπως λέει και το δύστιχο στο συναξάριο της Μεγάλης Ημέρας. Το μόνο καινούργιο κάτω από τον ήλιο είναι η γέννηση του φιλανθρώπου Χριστού μας, η Θεία γέννηση εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Αυτό είναι το μόνο νέο, το μόνο κενό. Και ρώταγαν οι άνθρωποι προχριστιανικά, τι νέα, τι άλλα νέα, τι ξέρεις. Και το νέο ήταν ένα, αν ήρθε ο Χριστός. Και σήμερα πάλι που ρωτάμε, είτε για να πούμε κάτι, αν δεν πούμε αυτό θα πούμε για τον καιρό, τον καλό καιρό ή τον όχι, τι θέλουμε στο βάθος να μάθουμε, τι να μάθουμε θέλουμε, πάλι για το Χριστό, εκόντες άκοντες. Αν ήρθε σε καμιά ψυχή, αν τον αισθάνθηκε κάποιος, αν έχει κάποιος ένα θαύμα, αν έχει μια αποκάλυψη,
αν έχει ένα υπέροχο αίσθημα, αν ξέρει κάτι, να πει για τον Χριστό το μόνο καιρόν υπό τον ήλιον, να πει για τη φιλανθρωπία, την καλοσύνη του, την αγάπη του, την εμπιστοσύνη που μας έχει, τα τόσα αγαθά που μας παρέχει και τη μεγαλύτερη προσφορά του, το σώμα και το αίμα του, μας προσφέρει βρόσιν και πόσιν προσωτηρίαν και απολύτρωσιν και κατά θείαν παραχώρησιν και οικονομίαν θεοποίησιν. Νέο γι' αυτό, το σπουδαιότερο νέο είναι αυτό, το μοναδικό νέο είναι αυτό. Αλλά κολλάμε πολλές φορές, όπως είπα και πριν, στις γη στα αγαθά, στα υλικά μεγέθη. Δεν είναι ανάγκη να έχει κανείς πολλά, πάρα πολλά λεφτά και να έχει κολλήσει. Μπορεί να έχει και λίγα, ή μπορεί να μην έχει και καθόλου και να θέλει να έχει τα των άλλων. Να, κοινωνικές επαναστάσεις, οι σφαγές και τα αίματα. Να θέλει να έχει τα των άλλων, και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος είναι απολωλός πρόβατο. Είναι απολωλός πρόβατο. Ενώ εκείνος που έχει το φιλάνθρωπο τα έχει όλα, έστω και αν δεν έχει το ίδιο μοίρα. Τότε μοιάζει με τον Χριστό περισσότερο που είπε πως ο Υιός του ανθρώπου και έχει που την κεφαλή κλείνει. Και τώρα στο τέλος του Δεκεμβρίου, 28-29 μάλλον, εορτάζει η Εκκλησία μας όλους εκείνους που πέθαναν από κρύο, από πείνα, από αρρώστια και στις φυλακές. Δηλαδή εκείνοι που πέθαναν από πείνα γιατί δεν είχαν να φάν, αγίασαν, το καταλαβαίνετε, αγίασαν. Και οι πέθαναν από δίψα, αγίασαν. Και απαρόστης, αγίασαν. Και στις φυλακές αδίκως, αγίασαν. Ακόμη και δικαίως να είναι, είναι έγκλημα και τιμωρία που λέει στο γεύση. Διότι η φυλάκιση είναι παιδαγωγία. Ο Ρασκόλνικοφ στο ομώνυμο μυθιστόρημα, πότε κατάλαβε πως είναι ελεύθερος, όταν τον έβαλα φυλακή. Όταν επαιδαγωγήθη, όταν επλήρωσε για αυτά που έκανε, τότε αισθάνθη την εν Χριστώ ελευθερία. Η παιδαγωγία του Χριστού μας φέρει στην ελευθερία, μας φέρει στον παράδεισο, ακόμη και το ληστεί, ακόμη οποιοδήποτε, ό,τι αν κάνει και μετανοήσει, μετανοήσει ειλικρινώς και ζητήσει του Χριστού τη συγνώμη, την άφεση και τη Θεία Χάρη. Λιτότης λοιπόν, αν δεν έχουμε πολλά πράγματα, μοιάζομαι με τον Χριστό και περισσότερο μοιάζομαι όταν τον έχουμε στην ψυχή μας. Όπως λέει ο εθνικός μας ποιητής, ο δεύτερος Κωστής Παλαμάς, οι Άγιοι Απόστολοι έγιναν αναμορφωτέ της οικουμένης και έκαναν τόσα καλά στην πλάση και στην εκκλησία, και αυτό γιατί ελάτρεψαν στα αλήθεια τον Χριστό. Παρόλες τις αδυναμίες που είχαν, τις γκάφες που έκαναν, που είναι ο Απόστολος Πέτρος, και τόνα και τάλο, τον λάτρεψαν στα αλήθεια τον Χριστό. Ήταν ο λατρεμένος τους Κύριος. Γι' αυτό και όταν σταυρώθηκε, πέθανε, πόνεσαν οι Απόστολοι. Ας εσκορπίστησαν και ας τον άφησαν μόνον, πόνεσαν οι Απόστολοι. Και πόνεσε πάνω απ' όλους η υπεραγία Θεοτόκος, η άχραντος μητέρα του. Λάτρεψαν στα αλήθεια το Χριστό. Η μοναδική μας αγάπη είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, ο οποίος εις τέλος ηγάπησεν ημάς, μας αγάπησε εντελώς, μας αγάπησε εξ ολοκλήρου, μας αγάπησε με αθάνατα ρήματα ζωής, αλλά και με πράξεις, με τη Θεία του γέννηση, με την Άγια του Σταύρωση, με τη λαμπροφόρο Ανάστασή του και με όλα τα μεγαλεία εκείνα που ξέρουμε. Πώς και με τι στα αλήθεια να τον ευχαριστήσω με το Χριστό μας, πώς και με τι να τον δοξολογήσω με το Χριστό μας, το λυτρωτή και πανευεργέτη μας, κάνει καλό, το έχουμε τονίσει πολλάκις, να τον ευγνωμονούμε και να τον ευχαριστούμε, να τον δοξολογούμε και να τον ανυμνούμε, να τον τραγουδάμε και να τον πενεύουμε, να τον κανακεύουμε, να τον καλολογούμε, δηλαδή τον Χριστό μας, γιατί δεν το χρειάζεται εκείνος, το χρειαζόμαστε εμείς. Το δέχεται όμως εκείνος γιατί μας αγαπά και μας το ξαναδίνει εκατονταπλάσιο, εκατονταπλάσιο. Γι' αυτό να τον ανυμνούμε τον Κύριο, να ακούμε και ύμνους του, να λέμε και ύμνους αν μπορούμε χωρίς να ενοχλούμε, να το σκεπτόμεθα στην ψυχή μας και στην καρδιά μας
και στο νου μας να τον έχουμε. Και όπου κι αν είμαστε, στη δουλειά, στο δρόμο, στην αρρώστια, στη φυλακή, στη δυσκολία, στον αέρα, στη θάλασσα, στη στεριά, στο σπίτι μας, στη μοναξιά μας, στα βάσανά μας, στις χαρές μας, στις λύπες μας, το ένα και στο άλλο, ας τον φέρνουμε στη ψυχή μας τον Χριστό και στη διανοιά μας. Ας του μιλάμε. Ο νους άλλωστε δεν κάθεται καθόλου, με κάτι θα μιλήσει. Και αν δεν μιλήσει με το καλό και το Χριστό μας, θα μιλήσει με το κακό και θα στραβώσει και θα μας βγάλει στο τέλος πρωθυπουργούς. Εκείνη η ουσία. Γι' αυτό ας μιλάμε με εκείνον. Ας κάνουμε, όπως έχουμε κι άλλοτε πει, φιλόθεη αδολεσχία, φλιαρία, δηλαδή αυτό είναι μια αδολεσχία που αρέσει στο Θεό. Που αρέσει στο Θεό. Ας τον καλολογούμε τον Κύριο. Ας διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Ας προσπαθούμε, άμα γίνεται, να μαθαίνουμε και απ' έξω κομματάκια και να τα λέμε στο δρόμο, στη δουλειά, στο κρεβάτι μας, οπουδήποτε. Να τα λέμε. Έχουν ιδιαίτερη δυναμική οι Θείες Γραφές. Έχουν Πνεύμα Άγιο. Είναι θεόπνευστες. Και άμα τα λέμε αυτά, μας παίρνουν στα φτερά τους. Μας παίρνουν τον πόνο, τη θλίψη, τη δυσκολία, τη μοναξιά, το οτιδήποτε. Μας παίρνουν στα φτερά τους, όπως μας παίρνουν στα φτερά τους και οι ακολουθίες της Εκκλησίας μας που γίνονται στο ναό, είτε διαβάζουμε αν μπορούμε λίγο και στο σπίτι, και προπαντός μας απογειώνει εξ ολοκλήρου η Θεία Λειτουργία. Δεν υπάρχει ανώτερο από αυτήν. Είναι ο ουρανός στη γη. Ζούμε τη μέλουσα βασιλεία, για την οποία στην Αγία Αναφορά τον ευχαριστούμε τον Τριαδικό μας Θεό. Η Θεία Λειτουργία αναφέρεται στο Θεό Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Έτσι, ας το ξέρουμε αυτό. Είναι το μέγα δώρο και εκεί ενωνόμεθα και μεταξύ μας και με τον Χριστό και με τον ουρανό και με τους ζώντας δικούς μας, ας είναι και μακριά, και με τους αποθαμένους δικούς μας που είναι στην άλλη πλάση. Ο Ιησούς Χριστός μας ενώνει όλους. Μας ενώνει όλους. Και το πρωί εδώ ένας παπάς μνημόνευε κάποιον αποθαμένον και κατά την ώρα του χερουβικού έρχεται αυτός και λέει: «Εδώ είμαι κι εγώ». Το καταλάβατε αυτό? Εδώ είμαι κι εγώ. Γι' αυτό πολεμάνε την Ορθοδοξία, αδελφοί και πατέρες μου. Γι' αυτό την πολεμάνε την Ορθοδοξία, θεοί και δαίμονες. Γιατί είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Είναι το φως. Είναι ο Χριστός παρατηνόμενος του αιώνας. Και απορούν οι διάφοροι δυσκολεμένοι και εδώ και στην Οικουμένη. Πώς αντέχομαι, πώς βαστάμε. Η πονεμένη και δοξασμένη Ρωμιοσύνη πώς μπορεί και στέκεται με τόσα που τις κάνουν. Χτυπούν από εδώ, χτυπούν από εκεί. Εκατόμβες οι μάρτυρες υπερπίστεως και πατρίδος και στην πολυστέναχτη γη της πατρίδος μας και στα αλύτρωτα μέρη, αλλά και στην Οικουμένη ολόκληρη. Απορούν και εξίστανται πώς βαστάμε, ενώ εκείνοι δεν μπορούν να βαστάξουν σχεδόν τίποτε, ούτε την αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι τους, και βλέπετε τρελαίνονται και κάνουν τόνα και τ' άλλο και το ρίχνουν στη δουλειά και μας στέλνουν και εμάς και τρώμε και κοροϊδεύουμε και πανηγυρίζουμε και γλεντάμε όσοι έχουμε ακόμη λίγα χρήματα και λένε: «Μα τι έπαθαν οι Έλληνες, γιατί γλεντάνε, γιατί τραγουδάνε, γιατί διασκεδάζουνε». Γιατί είναι αληθείς ορθόδοξοι Έλληνες. Είναι παιδιά της Ρωμιοσύνης, παιδιά της Ορθοδόξου, της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Γι' αυτό και βαστάμε. Ακόμη και εκείνοι που βρίζουν την Εκκλησία ή την πολεμούν, έχουν στα δόντια τους ακόμη το αντίδωρο της Εκκλησίας και στην καρδούλα τους το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και έχουν λάβει το θείο βάπτισμα. Ξέρετε τι δώρον μέγα είναι το βάπτισμα. Μπαίνουμε στη ζωή του Χριστού και αυτός μπαίνει στη δική μας. Και δεν είναι εύκολο να εξαλειφθεί το βάπτισμα. Το ξέρετε αυτό? Δεν εξαλείφεται το βάπτισμα με καμία κυβέρνηση. Γι' αυτό όταν ένας ορθόδοξος γίνει αλόθρησκος ή άπιστος
ή οτιδήποτε και επιστρέψει μεταλωημένο στην εκκλησία, δεν του κάνουμε βάπτισμα. Χρίσμα ναι, βάπτισμα όχι. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Γιατί ένας είναι ο Κύριος, μία είναι η πίστης και εν είναι το βάπτισμα. Πόσο μεγάλη χάρη και πόσο το τρέμει ο διάβολος το βάπτισμα. Παρουσιάστηκε κάποτε σαν ασκητή και του λέει: εγώ τρία πράγματα φοβάμαι από αυτά που κάνετε στην εκκλησία σας. Αυτό που κρεμάτε στο λαιμό σας, ότι είμαι σταυρός. Πιάνει τελείω τους εχθρούς και τους δαίμονες, ότι είμαι σταυρός. Ότι είμαι σταυρός. Οι μεμέντες από απέναντι κοιτάνε και βλέπουν τους σταυρούς του Καντιώτη και τους άλλους σταυρούς των εκκλησιών και των άλλων αρχιερέων και των πιστών. Και τους πιάνει τελείω. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Εκεί βλέποντας το σταυρό, τρέπονται εις φυγήν. Κύριε όπλο κατ' του διαβόλου των σταυρών σου ημίν δέδοκας, φρύ τη γάρ και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη. Δεν μπορεί να αντέξει τη δύναμη, τη μη και του οποίου σταυρού ο διάβολος και τα όργανα του. Και ακόμα με ενοχλεί πολύ, λέει, το μπάνιο και το λουτρό που κάνετε στην εκκλησία, δηλαδή το θείο βάπτισμα. Αυτό κι αν είναι δώρο. Αυτό κι αν είναι δώρο. Αυτό κι αν είναι δύναμης. Αυτό κι αν είναι μεγαλείο. Μπαίνομαι στην εκκλησία με το βάπτισμα και καθώς βαπτιζόμεθα και στείλουμε χορό, έχουμε γίνει Άγιοι, και αν φύγουμε εκείνη την ώρα, μπαίνουμε στον παράδεισο με τον Αγίον. Τόση δύναμη έχει το βάπτισμα. Και κάποτε στα αρχαία χρόνια, εκεί στη Δύση, την Ορθόδοξη, τότε Δύση, και μακάρι να γίνει και πάλι Ορθόδοξη, αυτό είναι επιθυμία του Χριστού, και η Εκκλησία εύχεται υπέρ των πάντων ενώσεως κάθε μέρα, σε κάθε ακολουθία και στη Θεία Λειτουργία. Πήγε μια γυναίκα καρκινοπαθής, υπήρχε τότε αυτό το νόσημα και αυτός ο Σταυρός και ο Τύρανος, και ζήτησε από τον Ιερό Αυγουστίνο να τη βοηθήσει. Και εκείνος της λέει: παιδί μου, εγώ δεν έχω τόση δύναμη. Έλα το πρωί στην Εκκλησία που γίνονται βαπτίσεις και κάτσα απ' έξω από την πόρτα, και ο πρώτος που θα ανεβεί από το βαπτιστήριο, παρακάλεσε τον αυτόν να σου σταυρώσει το πονίδι και θα γίνεις καλά. Και πράγματι, καθώς βγήκε ο πρώτος ή η πρώτη από το βαπτιστήριο, εζήτησε αυτό, παραξενεύτηκε βέβαια ο νεοβαπτιστής, αλλά το έκανε γιατί το είπε ο δεσπότης, και σταύρωσε τη γυναίκα και έφυγε ο καρκίνος, έγινε άφαντος. Γιατί έφυγε μπροστά στη χάρη του βαπτίσματος, στη δύναμη του θείου αυτού δώρου που λαβαίνει ο άνθρωπος να ενωθεί με τον Χριστό και ο Χριστός με εκείνον. Και το τρίτον είναι αυτό, λέει, που πίνεται στην Εκκλησία, η Θεία Μετάληψη. Σταυρός, βάπτισμα, Θεία Μετάληψη. Μα και αυτά τα τρία ήσαν μαζί στη Σταύρωση του Κυρίου. Τώρα σταυρώθη ο Κύριος και απέθανε πραγματικά επί του Σταυρού, και ο αγρίκος Ρωμαίος στρατιώτης έσχισε, αυτό σημαίνει ένοιξε, μυστέρι, έσχισε την πλευρά του, την Αγία, εξήλθεν ευθέως εξ αυτής αίμα και είδωρ. Το αίμα η ευχαριστία και το είδωρ το βάπτισμα. Τα συστατικά της Αγίας μας Εκκλησίας. Αυτά φοβάται ο διάβολος και τρομάζει. Το σταυρό και το ρεσταυρωμένο, παραπολύτως μαζί αυτά τα δυο. Το θείον βάπτισμα και τη Θεία Μετάληψη. Εμείς οι Ορθόδοξοι Ρωμοί και όλοι οι Ορθόδοξοι λαοί κρατάμε αυτά, και το Σταυρό τον Άγιο και τον Εσταυρωμένο και τον Εσταυρωμένο βίο μας, όσο μπορούμε προσπαθούμε, και αν το κάνουμε μας τρώει συνείδηση και μας ταλαιπωρούν οι τύψεις και μας φέρουν στην εξομολόγηση. Τηρούμε και κρατούμε τη χάρη του βαπτίσματος και τηρούμε και τη Θεία Μετάληψη έστω και τέσσερες φορές τον χρόνο. Γιατί δεν είναι ούτε το άπαξ ούτε το πολλάκις κατά τον Ιερό Χρυσόστον, προσέξτε το, αλλά το αξίως προσέρχεστε. Ούτε το άπαξ ούτε το πολλάκις, αλλά το αξίως προσέρχεστε. Η Ωσία Μαρία Αιγυπτία εκκοινώνησε άπαξ μια φορά, αλλά αξίως, και έγινε Αγία, Ωσία, υπόδειγμα μετανοίας. Την παρακαλούμε και εμείς την Ωσία Μαρία και τον Ιωάννη τον Πρόδρομο να πρεσβεύουν να μας δίνει ο Χριστός μετάνοια και διόρθωση βίου. Και όταν είπα αυτά τα τρία, ο δαίμονας τον ασκητή χάθηκε
τρίζοντας τα δόντια Του. Γι' αυτό και εμείς σας αγαπάμε το Σταυρό και τον Εσταυρωμένο, ας τιμάμε το βάπτισμα και ας το ανακαινίζομαι με τη μετάνοια και προπαντός με τη Θεία Μετάληψη. Γιατί όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, η Θεία Μετάληψης ανακαινίζει τη χάρη του βαπτίσματος. Θα πείτε, μιλάτε Πάτερ, παραμονές Χριστουγέννων, μια ανάσα από τα Χριστούγεννα έχουμε και θα φτάσουμε. Μιλάτε για το Σταυρό. Μα αδελφοί μου και πατέρες, η σκιά του Σταυρού πέφτει στο σπήλαιο της Βηθλεέμ. Με τις δυσκολίες που είχαν, αφού δεν βρέθηκε τόπος εν το καταλήματι, με τις στενοχώριες, γιατί ο Σταυρός είναι πόνος, είναι στενοχώρια, είναι θλίψη, είναι αδικία, είναι όλα αυτά. Και ασφαλώς, όπως λέει στον ύμνο Άγιος Ρωμανός, θα στενοχωρήθησαν η επίτοκος Μαριάμ και ο προστάτης και φύλακας της Άγιος Ιωσήφ ο Μνήστορ, που δεν βρέθηκε τόπος εν το καταλήματι, και έτρεξαν και έψαξαν και βρήκαν το έρημο σπήλαιο. Γιατί άμα είχε ιδιοκτήτη και είχε ζωντανά μέσα, ποιος θα τους άφηνε? Εγώ παραχωρούμε σήμερα μια ακρούλα γης. Δεν παραχωρούμε τη θέση μας στον άλλον. Δεν παραχωρούμε έστω για μας μια κουβέντα και να πούμε ότι δεν καταλάβαμε και να την αφήσουμε να πέσει κάτω. Θα άφηναν λοιπόν να πάνε εκεί, όχι το σπήλαιο, το έρημον. Γι' αυτό λέει ο ύμνος «Η έρημος στην Φάτνη». Έρημον το σπήλαιο. Έρημον το σπήλαιο. Αλλά εγέμισε με την πηγή της ζωής. Εγέμισε με τη γέννηση του φιλανθρώπου, που είναι η αυτοζωία. Ο διούτα πάντα εγένετο. Εγέμισε. Εγέμισε το σπήλαιο. Το ξένον σπήλαιο. Εγέμισε. Και αυτό είναι σημαντικό. Μπορεί και η δική μας ψυχή και ύπαρξης να έχει ερημία, να έχει δυσκολία, να είναι κανείς μόνος και τυπικός και περισσότερο υπαρξιακά, να λείπει Θεία Χάρης, να λείπει αγάπη, να λείπει η θαλπορή του Θείου Βρέφους, να λείπει αυτό το μεγαλείο που ζητάει κάθε ψυχή. Και τότε, καθώς έχουμε ανάγκη, αισθανόμεθα πιο πολύ την παρουσία του Χριστού, την επίσκεψή Του. Επεσκέψα το ημάς, εξύψους ο σωτήρ ημών, την επίσκεψή Του, την παρουσία Του, την αγάπη Του και τη χάρη Του. Και επιμένουμε να τα λάβουμε, να τα αισθανθούμε, να τα πάρουμε, να αξιωθούμε, να τα έχουμε. Και επιμένουμε γιατί ξέρουμε πως υπάρχουν. Μας το λέει η ψυχή μας, μας το λέει η πίστη μας, μας το λέει η διέστησή μας. Όπως και τηρουμένων των αναλογιών, το στομάχι μας ζητάει τροφή. Γιατί ζητάει τροφή? Γιατί υπάρχει. Υπάρχει τροφή. Ή το παιδάκι ζητάει τον πατέρα και τη μάνα του. Γιατί ζητάει? Γιατί υπάρχουν. Πόσο μάλλον εδώ που ζητάει πια τον πλαστουργό του, το δημιουργό του, το λιτωτή του, το κύριό του. Το ζητάει και το αναζητάει. Μα γι' αυτό ήρθε ο Κύριος, για να μας βρει. Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε, το ίδιο ρήμα, και σώσε το απολωλός. Το απολωλός πρόβατον εγώ ημί. Ανακάλεσέ με, κάλεσέ με πάλι κοντά σου, σωτήρ, Ιησούς σημαίνει σωτήρ, και σώσον με. Γι' αυτό μιλάμε λοιπόν τα Χριστούγεννα και για το Σταυρό του Χριστού. Άλλωστε ο Χρυσορήμων Ιωάννης που καθιέρωσε την Ορθόδοξη Ανατολή την εορτή των Χριστουγέννων που μας ήλθε από τη Δύση και από τη Ρώμη, λέει για το Χριστό μας το φιλάνθρωπο ότι εγεννήθη ή να σταυρωθεί και εγεννήθη ή να αποθάνει. Η σκιά λοιπόν του Σταυρού πέφτει στο σπήλαιο της Βηθλεέμ και στη συνέχεια έρχεται άλλη σκιά και άλλη δυσκολία, ο φοβερός Ηρώδης.
η κακία του Ηρώδη, ο φόνος του Ηρώδη, η ζηλοτυπία του Ηρώδη, η παλιανθρωπιά του Ηρώδη, αφού στα χρόνια του έλεγαν καλύτερα να είσαι σκύλος του Ηρώδη παρά συγγενής του, γιατί είχε αφανίσει όλους, μην του πάρουν την εξουσία και το κράτος του. Τώρα λοιπόν έρχεται η κοσμική εξουσία, η φέρουσα την Μάχεραν, και απειλεί τον νεογέννητον βρέφος, απειλεί τον σωτήρα του κόσμου. Δεν είναι αυτό σταυρός? Δεν είναι πόνος? Δεν είναι δυσκολία? Το μάθαν οι Άγιοι γονείς του, ο προστάτης ο Άγιος Ιωσήφ και φύλακας του Ιησού Χριστού και της Παναγίας μας, και πήρε εντολή να φύγει στην Αίγυπτο, να μεταναστεύσει, γιατί οι εχθροί ζητούν την ψυχή του παιδίου του, απολέσε αυτό, έναρθρο απαρέμφατο που δείχνει και δηλώνει το σκοπό, για να το σκοτώσουν, για να το εξαφανίσουν. Και σηκώνεται ο Ιωσήφ νύχτα με τη Μαριάμ, την άμμο Μολεχό και το θείο βρέφος, και πάνω στο γαϊδουράκι μεταφέρονται. Γι' αυτό μας βρίζουν γαϊδούρια και φορά να χαιρόμεθα. Μεταφέρονται στη γη της Αιγύπτου. Μέσα στη δυσκολία, μέσα στη φτώχεια, μέσα στα βάσανα. Και ασφαλώς θα λέγανε μέσα τους και η Παναγίτσα και ο Άγιος Ιωσήφ και ο Άγιος Ιάκωβος που ακολουθούσε κατά την παράδοση, ο αδελφόθεος, γι' αυτό ονομάσαι αδελφόθεος Κυρίος. Θα λέγανε, μα καλά, τέτοιο θαύμα ουράνιο γίνεται και ο Θεούλης δεν μπορεί να προστατεύσει το παιδάκι του? Δεν μπορεί να προστατεύσει το παιδάκι του? Μαμάκα, με τέτοια θαύματα ο Θεούλης έκανε το μέγιστο την ενανθρώπιση, δεν θα πιστεύαμε ότι ενανθρώπισε. Γιατί αργότερα βρέθηκαν αιρετικοί, οι δοκιτέ, που έλεγαν ότι δεν εσαρκώθη ο Κύριος, δεν ενανθρώπισε ο μονογεννήσιος και ο Λόγος του Θεού. Αυτό ήταν φαντασία. Και αν έκανε και τα θαύματα, θα μπορούσαν να στηριχτούν. Αλλά και συνάμα ο Χριστός ήθελε να περάσει όλες τις περιπέτειες του ανθρώπου, όλα τα στάδια της ζωής του, όλες τις δυσκολίες του, όλα τα βασανά του, για να μας καταλάβει απολύτως, και μας κατάλαβε. Γι' αυτό, όταν δεν έχουμε κάποιον να μας καταλάβει σε δυσκολίες και προβλήματα, ας σκεπτόμεθα το φιλάνθρωπο Χριστό μας, που από τα Σπάργανα μέχρι το Σταυρό υπέστη τα πάντα για την ημετέρα σωτηρία και χωρίς να φταίει απολύτως σε τίποτα. Μας κάνει καλό αυτό. Και έμεινε στην Αίγυπτο και περίμενε εκεί ο Άγιος Ιωσήφ και η Παναγιά και το θείο βρέφος, μέχρι να έλθει πάλι ο άγγελος να τους πει να φύγουν. Δεν τους όρισε θα μείνετε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις, πέντε? Όχι τέτοια, δεν τα κάνει ο Θεούλης. Κάνει δοκιμασίες ο Θεούλης στην εμπιστοσύνη που του έχουμε. Και λέει, καθίστε εκεί και θα σας πω. Όπως είπε και στον Αβραάμ, πήγαινε προς τα κάτω, λέει, και θα σου δείξω εκεί που θα πας χωρίς να του δείξει. Πήγαινε προς τα κάτω. Προς τα εδώ, προς την Παλαιστίνη δηλαδή, από τη Χαλδαία, πάνω από το Ιράκ, το σημερινό μαρτυρικό Ιράκ, η πατρίδα του Αβραάμ. Και ο Αβραάμ υπάκουσε και στον δρόμο του έδειξε. Και ο Ιωσήφ και η Μαριάμ και το βρέφος στην Αίγυπτο περίμεναν τη βουλή του Θεού, το μήνυμα του Αρχαγγέλου, για να γυρίσουν πίσω. Πήγε στην Αίγυπτο ο φιλάνθρωπος, έπεσαν όλα τα είδωλα και αργότερα εκεί προέκυψε το Έαρ της Ερήμου. Αμέτρητοι Άγιοι, μάρτυρες, ασκητέ, ιεράρχοι, άνδρες, γυναίκες, διδάσκαλοι, τόσο πλήθος δυσεξαρρύθμιτων χριστιανικών προέκυψε από τη γη της Αιγύπτου. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας. Τι ωραία είναι η χαιρετισμή. Εφώτισας ψεύδους στο σκότος. Και τα είδωλα, μη αντέχοντας τη χάρη σου, έπεσαν. Ο Χριστός ήρθε να διώξει την ιδωλολατρία και από τις ψυχές μας και από τα πέριξ και από παντού, και να μας κάνει ναούς δικούς του, εκκλησίες δικές του, και να μας διδάξει το φως της γνώσεως και να μπει στη ζωή μας εκείνος και να μπούμε και εμείς στη δική του. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Και ήρθε πάλι στη γη της Αιγύπτου και τελειώνω, συγγνώμη, στη γη της Παλαιστίνης
Και εκεί βασίλευε ο Αρχέλαος, ο ιός του Ηρώδη. Ο Ηρώδης πέθανε κακό θάνατο και ανήγγειλε ο Αρχάγγελος στην Αίγυπτο, στην Άγια Οικογένεια, «Ελάτε τώρα στη γη της Παλαιστίνης, γιατί τεθνίκαση ζητούνται στην ψυχή του παιδίου». Το Ευαγγέλιο δεν κακολογεί, πληροφορεί, είναι ευγενέστατον, αφήνει τα πάντα στη θεία κρίση και εκείνο ομιλεί με τρόπο μοναδικό. Ήλθαν λοιπόν και πήγαν μετά στη Ναζαρέτ, στη Γαλιλαία, στη Γαλιλαία των εθνών με τους αντριωμένους. Αλλά θα συνεχίσουμε, αφού σήμερα διακόψουμε τα κηρύγματα της Τετάρτης, θα συνεχίσουμε πάλι την Τετάρτη μετά την εορτή του Αγίου Ιωάννου και με το νέο έτος πρώτο ο Θεός, δηλαδή 12 Ιανουαρίου. Θα κάνουμε σπερινό μεθέορτο των Θεοφανίων και στη συνέχεια θα πούμε και για την πρωτοχρονιά και για τα Θεοφάνια και για τα υπόλοιπα παραλυπόμενα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες αυτού, τον Επίτροπο και τον Ιεροψάλτη και όλους εσάς που και σήμερα και επί ολόκληρον έτος έρχεστε εδώ και κάνουμε κάθε Τάρτη τις ακολουθίες και τη Θεία Λατρεία και στη συνέχεια το Ιερό Κήρυγμα που είναι και εκείνο τροφή της ψυχής μας αθάνατη. Σας ευχαριστώ ολόψυχα. Ζητώ συγγνώμη από τους πατέρες και αδελφούς και από το Ίδρυμα και από τους ακροατάς του σταθμού και τους παράγοντας αυτού του σταθμού της Εκκλησίας μας. Ζητώ συγγνώμη εγκάρδια για ό,τι εκουσίως ή ακουσίως σας πίκρανα, σας έθλιψα, σας στενοχώρησα, σας μάλωσα. Τα παραδέχομαι όλα αυτά. Βάνω μετάνοια και ζητώ να με συγχωρήσετε. Και εγώ εκ της θέσεώς μου και ταπεινά και εγκάρδια σας συγχωρώ και σας ευλογώ εκ μέσης ψυχής και σας ευχαριστώ. Εύχομαι ολόψυχα καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά, καλό Νέο Έτος και καλά Θεοφάνεια. Και καλή αντάμωση πάλι στις 12 Ιανουαρίου από την άποψη του κηρύγματος της Τετάρτης. Τώρα στο Ίδρυμα και κλείσαμε. Θα έχουμε ακολουθίες, να διαβάσει το πρόγραμμα, θα αναρτηθεί και στις πόρτες. Θα έχουμε τα Χριστούγεννα ανήμερα, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 5 με 7 το πρωί, 5 βαράνε οι εκκλησίες όλες. Μετά Πρωτοχρονιά, 6 με 8 το πρωί, παρακαλώ. Κυριακή, 2 του μηνός, πρώτη Κυριακή του μηνός, 6 με 8 το πρωί, Θεοφάνεια, 6 του μηνός, 6 με 8 το πρωί και το Αγίου Ιωάννου, 5 με 6 το πρωί, επειδή είναι εργαζόμενοι περισσότεροι και έχουμε ανάγκη λοιπόν να τιμήσουμε και τον Μεγάλο Βαπτιστή και να πάρουμε την ευχή του. Τώρα δεν θα ήθελα τίποτα άλλο να σας πω παρά και πάλι να σας ευχαριστήσω και να ψάλλουμε το ηθικό ύμνο της Εκκλησίας και να απέλθουμε εν ειρήνη. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ πάντιον με κινδύνων ελευθερώσον ή να κράζωσι χαίρε νύμφι ανύμφευτε. Και πάλι σας ευχαριστώ, καλό και Άγιο Δωδεκαήμερο και καλή αντάμωση την άλλη φορά. Καλή σας νύχτα και χρόνια πολλά.
λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.